Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συναδελφοί, ως τελευταία ομιλήτρια από τον κύκλο των βουλευτών, θα προσπαθήσω να συστηματοποιήσω λίγο τα επιχειρήματα που ακούστηκαν, να επισημάνω αντιφάσεις, να κάνω κριτική στην κριτική που έχει ασκηθεί στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω λοιπόν πριν να ξεκινήσω και να πω ότι στις τοποθετήσεις των διαφόρων συναδέλφων που προσπάθησαν να, τέλος πάντων, να απαξιώσουν τη δική μας πρωτοβουλία για τη συνταγματική αναθεώρηση, έγινε φανερό κάτι, ότι τα μνημόνια για κάποιους ανθρώπους, όπως και για την κοινωνία, αποτέλεσαν ένα βαθύτατο τραύμα και για κάποιους άλλους ανθρώπους αποτέλεσαν ευκαιρία. Διότι αν δεν έχεις βιώσει όλη αυτή την επώδυνη εμπειρία ως τραύμα, δεν μπορείς να σκεφτείς προτάσεις αναθεώρησης. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Κανείς δεν αναφέρθηκε στο τι έγινε στον καιρό των μνημονίων στην κοινωνία, αλλά κυρίως τι έγινε στους θεσμούς, μια και μιλάμε για θεσμούς και για σύνταγμα. Νομίζω ότι αυτό είναι μια μεγάλη παράληψη στη συζήτηση, γι' αυτό θα προσπαθήσω να το θέσω πολύ σύντομα. Τελικά, το Σύνταγμα, είπε ο κύριος Βενιζέλος, αποδείχθηκε ανθεκτικό στην κρίση. Το Σύνταγμα αποδείχθηκε όντως ανθεκτικό, όμως οι ρογμές που έχει υποστεί από τα 10 χρόνια της κρίσης είναι τεράστιες και πρέπει επιγόντως να βρούμε τρόπους να δημιουργήσουμε θεσμικά αντίβαρα ώστε να μην ξαναπεριπέσουμε σε τέτοια περιπέτεια όπως αυτή της οικονομικής κρίσης. Διότι τι έγινε, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Όλο τον καιρό των μνημονίων η κρατική κυριαρχία ή η λεγόμενη εθνική ανεξαρτησία κουρελιάστηκε. Αντί να είναι η Βουλή και η κυβέρνηση που να αποφασίζουν για την οικονομία της χώρας, για τις πολιτικές που θα ακολουθήσουν, ήτανε κάποιοι τεχνοκρατικοί κύκλοι ιδιωτικών συμφερόντων και σε σημασμένηση της ιδεολογίας του νεοφιλελευθερισμού που αποφασίζανε για τις τύχες του ελληνικού λαού. Το Eurogroup, το Euro Working Group, πράγματα εντελώς έξω από τη δημοκρατική νομιμοποίηση, οι θεσμοί, ανάλογα ποιον είχαμε καλέσει εδώ να κυβερνήσει στην ουσία τον ελληνικό λαό, ήταν αυτοί που αποφάσισαν για τις τύχες μας. Αυτό δεν είναι τραύμα στο Σύνταγμα. Δεν είναι μια τεράστια ρογμή. Το δίκαιο της έκτακτης ανάγκης που στην πραγματικότητα καθόρισε όλους τους νόμους που εκδόθηκαν όλα αυτά τα χρόνια δεν είναι ρογμή. Πού είναι λοιπόν αυτή η περιβόητη ανθεκτικότητα του Συντάγματος στην οποία συζητάμε. Εκτός αν θεωρούμε ότι η ανθεκτικότητα του Συντάγματος υπήρξε σε σχέση με τη μη ανθεκτικότητα του πολιτικού συστήματος. Διότι ναι μεν το Σύνταγμα κατάφερε, επειδή έχει διαχρονικές αξίες γύρω από την ελευθερία και τα δικαιώματα, να γίνεται και επίκλησή του συνεχώς και από ανθρώπους που αγωνίζονται και από προοδευτικούς ανθρώπους, ενώ αντίθετα το πολιτικό σύστημα υπέστη βατερλό. Ο δικοματισμός κατέρευσε και τα κόμματα αυτά αναζητούν και προσπαθούν ακόμα να συμφιλειωθούν με τη νέα πραγματικότητα. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα που αναδείχθηκαν στον καιρό των μνημονίων χρειάζονται μια νέα ρύθμιση. Και αυτό κάνει η πρόταση που έχουμε καταθέσει και έχω υπογράψει κι εγώ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να πούμε ότι η κρίση νομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος, δηλαδή η αδυναμία του να αναπαραχθεί, αυτό σημαίνει κρίση νομιμοποίησης, δεν έχει λήξει, υπάρχει ακόμα. Και η πόλωση και η απουσία συνένεσης έχει να κάνει ακριβώς με αυτό. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι στην κρίση νομιμοποίησης αναδείχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν μπορείτε να το παραδεχτείτε, είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο να κατανοήσετε πώς η κοινωνία εμπιστεύτηκε το ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας τους επαγγελματίες της πολιτικής εκτός της εξουσίας. Στην αρχή βρήκατε την αριστερή παρένθεση. Παρηγορηθήκατε όσο μπορούσατε, περνάνε τα χρόνια και η κυβέρνηση
δείχνει μια πρωτοφανή αντοχή και θα είναι μάλλον και η μόνη που θα εξαντλήσει την τετραετία. Τι συμβαίνει λοιπόν? Μετά επινοήθηκε μάλιστα από τον κύριο Βενιζέλο η θεωρία της στρατηγικής ήττας στις εκλογές. Διαψευθήκατε με την παρένθεση. Θα διαψευστείτε όσον ούπο και με τη λεγόμενη στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατασκευάστηκε από κανένα κέντρο εξουσίας. Ή ο Τσίπρας δεν κατασκευάστηκε ως αρχηγός από κάποιους. Αποτέλεσε ένα όριμο αποτέλεσμα μιας κοινωνικής διαδικασίας που αναπτύχθηκε τον καιρό του μνημονίων, όταν το πολιτικό σύστημα απεδείχθη όχι μόνο ανίκανο να αποτρέψει την κρίση, αλλά ενέτεινε και την κρίση μέσα στα μνημόνια με τις πολιτικές που ακολούθησε. Άρα το ζήτημα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε είναι: είτε θεωρείτε ότι δεν τελειώσαν τα μνημόνια, υπάρχουν κάποιες πτέρυγες εδώ που λένε υπάρχει και τέταρτο και πέμπτο και 100 χρόνια ομοιρίας κτλ. Το γεγονός ότι από τον Αύγουστο κλείνει αυτή η διαδικασία, θεωρείτε ότι δεν είναι ικανή συνθήκη για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα που προέκυψαν στη διάρκεια αυτής της αλόγιστης, της βάρβαρης πολιτικής λιτότητας? Δεν πρέπει να παρέμβουμε? Δεν αποτελεί αυτό λόγο? Και επειδή ακριβώς δεν έχετε άποψη, είστε υποχρεωμένοι να λέτε πυροτεχνήματα. Συνταγματικός λαϊκισμός, λέει ο κύριος Βενιζέλος και κάποιοι άλλοι. Μάλιστα, αυτό είναι έμεσα ένας έπαινος για την πρότασή μας. Δηλαδή η πρότασή μας είναι τόσο λαοφιλής που μας ονομάζετε λαϊκιστές. Μακάρι λοιπόν η ελληνική κοινωνία να έχει χειραφετηθεί όλα αυτά τα χρόνια, να θεωρεί ότι είναι σωστό να είναι το κράτος θρησκευτικά ουδέτερο, ότι είναι σωστό να μην υπάρχει πρωθυπουργός ταχνοκράτης, όπως αυτά που προσπαθούσατε να κάνετε για να γλιτώσετε από την κοινωνική οργή στη διάρκεια των μνημονίων, ότι είναι πολύ φιλολαϊκό επιτέλους να φύγουν οι επαγγελματίες πολιτικοί, να μην είναι αιώνιοι, να μην είναι οικογένειες, δυναστείες μέσα στη Βουλή, αλλά να είναι άνθρωποι που θα έρχονται, θα αφήνουν το πολιτικό τους αποτύπωμα και θα φεύγουν. Και ταυτόχρονα, ενώ δεν συμφωνείτε με αυτές τις προτάσεις, τολμάτε τα εξής, αναδεικνύοντας και την αντίφασή σας. Το πρώτο. Λέτε, θέλετε σταθερό πολιτικό κύκλο στη διακυβέρνηση της χώρας. Και ο κύριος Μητσοτάκης, από τότε που έχει εκλεγεί, ζητά εκλογές. Ποιο σταθερό πολιτικό κύκλο ζητάει? Θεωρεί βεβαίως ότι το σταθερό πολιτικό κύκλο για μια κυβέρνηση εννοεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι οι άλλοι φτερά και πούπουλα, δεν πειράζει. Ταυτόχρονα, θεωρούν λαϊκίστικο ότι συζητάμε να υπάρχουν τρεις θητείες για τους βουλευτές, γιατί δεν μπορούμε να γίνουμε συντεχνία και να το κάνουμε επάγγελμα την πολιτική. Και το θεωρούν λαϊκίστικο. Ταυτόχρονα όμως κάνουν κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει αρπαχτεί από τις καρέκλες. Για να δούμε λοιπόν, εσείς που δεν έχετε αρπαχτεί από τις καρέκλες, θα την ψηφίσετε αυτή τη διάταξη, ώστε να μην γίνουμε εδώ μέσα καρεκλοκένταυροι, να μην είμαστε πολιτικοί κληρονομικό δικαίο? Ιδού λοιπόν σε ποια ζητήματα πρέπει να γίνεται ο διάλογος. Και νομίζω ότι η συνταγματική αναθεώρηση κατά τούτο είναι σημαντική για το γεγονός ότι η Βουλή επιτέλους αναβαθμίζεται. Γιατί καταθέτει πολιτικά επιχειρήματα, τα ακούει η κοινωνία, κατανοεί και ταυτόχρονα αυτή η διαδικασία έχει και διατάφτα. Και σε αυτό το διατάφτα θα σηκώσουμε τα χεράκια μας να πούμε με τι συμφωνούμε και τι διαφωνούμε. Κατά συνέπεια, η πρόταση του κυρίου Βενιζέλου μην ψηφίσει κανείς κανένα άρθρο, άρα και ο ίδιος, προκειμένου στην επόμενη Βουλή, που θα είναι 180 οι βουλευτές που θα υπογραμμίσουν και θα ολοκληρώσουν τη συνταγματική αναθεώρηση, στην πραγματικότητα σαμποτάρει όλη τη διαδικασία. Δεν τον ενδιαφέρει σήμερα αυτός ο διάλογος που δεξιάγεται να έχει ένα διατάφτα. Στο εντωμεταξύ βρισκόμαστε σε μία συγκυρία όπου το πολιτικό σύστημα, έχοντας αυτή την κρίση νομιμοποίησης, αλλά και η ίδια η πολιτική με ΙΤΑ και η πολιτική με ΩΙΓΙΟΝΤΑ,
φτάνουμε να βλέπουμε τα φαινόμενα της ανόδου της ακροδεξιάς ολόκληρη την Ευρώπη και να μην συνειδητοποιούμε τι ευθύνες έχουμε. Να μην συνειδητοποιούμε ότι με το άρθρο 86 που είναι στο Σύνταγμα, ενώ έχετε κάνει 5 αναθεωρήσεις, ούτε το σκεφτήκατε να το πλησιάσετε, και τώρα μας λέτε και όλα ότι και τι κάνετε σιγά, επειδή είπατε ότι είναι θρησκευτικά ουδέτερο, αφού λέτε ότι η επικρατούσα θρησκεία είναι η χριστιανική ορθόδοξη, τότε στην πραγματικότητα δεν κάνετε τίποτα. Για να το δούμε, το κάνουμε τίποτα ή όχι. Εγώ πιστεύω με τη διατύπωση αυτή, ακόμα και το άρθρο 16, παράγραφος 2, που λέει ότι ο σκοπός της παιδείας είναι η διαμόρφωση εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης, εάν χρειαστεί, δεν θα ερμηνευτεί με τον τρόπο που ερμηνεύτηκε πρόσφατα από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Διότι θα υπάρχει διακηρυγμένη η ουδετερότητα του κράτους. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν καταλαβαίνουμε. Υπάρχει από τη μια μαξιμαλιστική απέτηση, αλλάξτε τα ρε παιδιά όλα και αλλάξτε τα ριζικά. Και απ' την άλλη υπάρχει ένας απίστευτος ιδεολογικός και πολιτικός συντηρητισμός να μείνουν τα πράγματα ως έχουν. Επιτέλους πρέπει να διαλέξουμε σε ποιο στρατόπεδο είμαστε και επιτέλους να κατανοήσουμε ότι οι νέες ανάγκες που υπάρχουν απαιτούν κάποια γενναία βήματα. Μπορεί εμείς για τον κοινωνικό μετασχηματισμό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στις προτάσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος δεν θα λάβουμε υπόψη μας και τα κινήματα, την κοινωνία, τους εργαζόμενους, την νεολαία και τις διεκδικήσεις τους. Εάν αυτοί στο δρόμο για την κοινωνική χειραφέτηση θέλουν τέτοιου είδους και εύρους και πολλές συνταγματικές αλλαγές, θα έχουν τη δυνατότητα να τις υποβάλουν. Εμείς δεν υποκαθιστούμε ούτε τα κινήματα, ούτε τους αριστερούς, ούτε τους ανθρώπους που έχουν επίσης όραμα για μια διαφορετική κοινωνία. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι είναι η μεγάλη ευκαιρία μέσα από όλα αυτά να αναβαθμίσουμε το κοινοβούλιο, να μιλήσουμε επί της ουσίας για να καταλάβει επιτέλους η κοινωνία ότι δεν είμαστε ίδιοι. Διότι με τον τρόπο που ασκείται η πολιτική, με την καταστροφολογία, με την δαιμονοποίηση, με τα απίστευτα ψέματα, δεν μπορεί να κατανοήσει η κοινωνία σήμερα τι ακριβώς συμβαίνει. Τους προκαλούμε μια απόλυτη σύγχυση. Ιδού λοιπόν, πεδίο δόξης λαμπρό, να πούμε όλες τις προτάσεις μας για να καταλάβει επακριβώς τι συμβαίνει. Και ελπίζω και το πιστεύω ότι οι προτάσεις που έχουμε είναι προς όφελος του λαού. Ίσως χρειαστεί χρόνο για να τη συνειδητοποιήσει και οι συζητήσεις που γίνονται μέσα εδώ θα διευκολύνουν τη συνειδητοποίηση αυτών των προτάσεων που έχουμε κάνει, ώστε πραγματικά να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια συνταγματική αναθεώρηση που θα αντιστοιχεί στη μεταμνημόνια εποχή, σε μια εποχή που αρχίζουν να ξαναζωντανεύουν οι ελπίδες ότι μπορούμε να πατήσουμε μόνοι μας γερά στα πόδια μας. Δεν θα ξαναέρθουν μνημόνια χωρίς να προηγείται δημοψήφισμα. Και δεν θα συνταγματοποιήσουμε τον νεοφιλελευθερισμό βάζοντας μέσα ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, σας παρακαλώ, ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και ύψος ελλημάτων. Αυτά δεν είναι περιεχόμενα συντάγματος. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είναι αιώνιος ο νεοφιλελευθερισμός, ότι δεν είναι αιώνια η κυριαρχία της αγοράς πάνω στις κοινωνίες, ότι δεν είναι αιώνια η κυριαρχία της οικονομίας πάνω στην πολιτική. Θέλουμε να τα αλλάξουμε όλα για να μπορέσουμε ξανά να δώσουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική κοινωνία να διεκδικήσει αυτά που έχασε στον καιρό της κρίσης. Αυτό κάνουμε και με την αντίληψή μας να θέλουμε να αποκαταστήσουμε τις αδικίες απέναντι στους ανθρώπους που πλήγησαν τόσο βάναυσα από την κρίση. Αν εσείς το κρίνετε λαϊκίστικο, βγείτε να το πείτε για να καταλάβουμε ακριβώς τι πράγματα εσείς υπόσχεστε να κάνετε και τι πράγματα εσείς δεν θέλετε να κάνετε, ώστε να κατανοηθεί το όριο σήμερα του κοινωνικού και πολιτικού ανταγωνισμού που διεξάγεται στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ.
Ωραία, ευχαριστώ.